Όπως προκύπτει από την έγγραφη απάντηση που απίφθινε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μανιτάκης, με αφορμή σχετικό ερώτημα του βουλευτή Α-Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ψυχάρη, το Υπουργείο του δεν διαθέτει άλλα στοιχεία πλην όσων αφορούν το ίδιο και συγκεκριμένα το κινητό του Υπουργού, με απεριόριστο χρηματικό ποσό κλήσεων, το οποίο κατά το μήνα Αύγουστο ανήλθε στα 150 ευρώ. Του Υφυπουργού κ. Βολουδάκη, επίσης με απεριόριστο χρηματικό ποσό κλήσεων που για τον ίδιο μήνα ανήλθε στα 256 ευρώ, του Γενικού Γραμματέα που δεν έχει εκδοθεί ακόμη λογαριασμός καθώς καθυστέρησε η διαδικασία σύνδεσης, του Ειδικού Γραμματέα που για τον Αύγουστο ανήλθε σε 188 ευρώ, ενός άνδρα από την ασφάλεια του Υπουργού με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κλήσεων τα 65 ευρώ, τον Αύγουστο το ποσό αυτό ανήλθε σε 59 ευρώ, του Οδηγού του Υπουργού με το ίδιο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και με λογαριασμό Αυγούστου ύψους 57 ευρώ, του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού με 65 ευρώ, του Γραφείου Τύπου του Υπουργού με 65 ευρώ, του Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού με ανώτατο όριο τα 60 ευρώ, εδώ δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός, και του Μετακλητού Υπαλλήλου του Υφυπουργού με το ίδιο όριο, όπου και πάλι δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός. Σημειώνεται ότι ο κ. Μανιτάκης έχει ζητήσει τροποποίηση με μείωση των ορίων και των ατόμων που κάνουν χρήση της ατέλειας, η οποία πρόκειται να ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα. Κατά τα λοιπά, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού, η χρήση κινητών τηλεφώνων γίνεται κυρίως από τα μέλη της κυβέρνησης και άλλους αξιωματούχους της κρατικής μηχανής, αλλά και από υπηρεσίες που για την καλή λειτουργία τους απαιτείται οι υπάλληλοι που τις τηλεχώνουν να κάνουν χρήση των τηλεφώνων αυτών, όπως λιμενικό σώμα, δικαστικό σώμα και άλλες διοκτικές αρχές. Τονίζεται ότι ο μόνος αρμόδιος για την αγορά και τον προσδιορισμό των όρων χρήσης των κινητών είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός, ο οποίος καθορίζει ποιοι θα έχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα και με ποιο ανώτατο μηνιαίο επιτρεπόμενο ποσό κατά σύνδεση. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης που υφίσταται παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι φορολογούμενοι πολίτες το γεγονός ότι βάσει των πληροφοριών που επικαλείται ο κ. Ψυχάρης, μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου 685 υπάλληλοι με άγνωστο κόστος επιβάρυνσης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011. Μάλιστα, με αφορμή το συμβάν αυτό, ο βουλευτής υπέβαλε ερωτήσεις σε όλα τα υπουργεία για το συνολικό κόστος των κινητών συνδέσεων που διαθέτουν και χρησιμοποιούν υπηρεσιακοί παράγοντες.